Εκδικάστηκε σήμερα στο πρωτοδικείο Πατρών η προσφυγή του Δήμου Πατρέων κατά της απόφασης της προηγούμενης διεύθυνσης της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου που απέτησε να κατεδαφιστεί, δηλαδή να αποβληθεί ο Δήμος και να καταστραφεί το πάρκο του κόκκινου μήλου που δημιούργησε. Η απόφαση θα εκδοθεί εντός των ημερών. Έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας ήταν συγκεντρωμένοι κάτοικοι και εργαζόμενοι του Δήμου, στηρίζοντας τη Δημοτική Αρχή με σύνθημα «Το πάρκο ανήκει στο λαό, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει». Μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, ο Δήμαρχος δήλωσε μιλώντας στους συγκεντρωμένους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ήρθαμε εδώ πέρα για να μην αποβληθεί ο πατραϊκός λαός από την περιουσία του, από την παραλιακή ζώνη, από αυτά που τα έχει ανάγκη για τη ζωή του. Πριν από λίγο εκθέσαμε τις απόψεις μας, γιατί οι υπηρεσίες του Δημοσίου δυστυχώς με τους κυβερνήτες που έχουν σαν υπεύθυνους θεωρούν αυτό το οποίο κάνουμε, το να φτιάξουμε δηλαδή την πόλη μας όμορφη, να τη ζούμε και να την ευχαριστιόμαστε εμείς και τα παιδιά μας, ότι δεν είναι σωστό και ότι θα πρέπει να αποβληθούμε. Εμείς εκθέσαμε τις απόψεις μας, δεν βγαίνει σήμερα η απόφαση, δίνουμε τα στοιχεία, έτσι είναι η διαδικασία η δικαστική. Εκείνο θα βγει με τις επόμενες μέρες. Εκείνο το οποίο δηλώνουμε σε όλους είναι ότι την πόλη μας θα την κάνουμε όπως πρέπει, με το κοινό νου και με την ψυχή μας, γιατί το αξίζουμε. Ενημερώνουμε επίσης ότι δεν θα αφήσουμε κανένα χώρο. Σειρά και ο Ριγανόκαμπος, όλη η παραλιακή ζώνη θα είναι όπως πρέπει, γιατί εμείς δεν θέλουμε την ασχήμια να υπάρχει στους χώρους τους κοινόχρηστους, θέλουμε να τους ομορφύνουμε με την παρουσία μας, με τα παιδιά μας, με τη ζωή μας. Αυτά χρειάζονται και όλα τα άλλα. Μέσα στα μέσα Μαρτίου θα κάνουμε κινητοποίηση για όλα τα ζητήματα, για τη ζωή μας, για να υπογειοποιηθεί το τρένο, για να στείλουμε μήνυμα στους κυβερνώντες ότι ο πλούτος που παράγεται πρέπει να επανέρχεται στην πόλη μας, στις πόλεις μας, για να κάνει τη ζωή μας πιο καλύτερη, να μπορούμε να λειτουργούμε. Άρα, καλή συνέχεια σε όλους τους αγώνες που έχουμε μπροστά και μπροστά στη δύναμή μας, να ξέρετε ότι κανένας δεν μπορεί να τη σταθεί.